Φέτος έχω τη χαρά να μοιράζομαι το πάνελ με δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Πέτρου και τον κύριο Τισιμπλίσιο από το Newcastle, και μαζί θα σας παρουσιάσουμε το πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε με τη βοήθεια φυσικά του SYNC-IMD την ελπίδα για καλύτερη όραση σε ασθενείς μας με τελικού σταδίου ηλικιακής εκφύλησης της οχράς. Μέχρι πρώτην, όσο γνωρίζουμε όλοι, δεν είχαμε τη δυνατότητα κάποιες χειρουργικές λύσεις σε ασθενείς με EMD τελικού σταδίου. Με αποτέλεσμα αυτοί να μένουν αβοήθητοι και ως αποτέλεσμα να είναι απομονωμένοι από το κοινωνικό περίγυρο. Σήμερα όμως μπορούμε να επαναφέρουμε την ελπίδα σε αυτούς τους ασθενείς μας και να τους βοηθήσουμε να ανακτήσουν την ελευθερία που έχασαν χρησιμοποιώντας το τηλεσκοπικό ένθεμα της SYNC-IMD. Τι είναι όμως, θα με ρωτήσετε, το SYNC-IMD? Το SYNC-IMD είναι ένα εμφύτευμα τηλεσκοπίου τύπου Γαλιλαίου, το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει την οπτική οξύτητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας. Τα μικροσκοπικά οπτικά στοιχεία, όπως βλέπετε, ευρείας γωνίας και υψηλής ακρίβειας, δημιουργούν ένα μεγενθητικό τηλεφακικό αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας τη μείωση της επίδρασης του σκοτώματος, που φυσικά υπάρχει, και σχετίζονται με τον AMD. Υψηλές εικόνες ανάλυσης που λαμβάνει ο ασθενής μας προσλαμβάνονται στους υγιείς πλέον φωτοϋποδοχής, paramacular of course, που περιλαμβάνουν την οχρά κοιλίδα, αποκαθιστώντας αποτελεσματικά την κεντρική όραση. Ας δούμε όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τηλεσκοπικού αυτού ενθέματος. Έχει ένα πολύ φιλικό προς τους χειρουργούς προφορτωμένο σύστημα ένθεσης. Το νέας γενιάς ένθεμα εισάγεται με μια μικρή τομή, 7 με 8 χιλιοστά, σε σχέση με προηγούμενες γενιές τηλεσκοπικών ενθεμάτων, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένα ποδαράκια, σε σχήμα προπέλας όπως βλέπετε, ώστε να απέχει από το ενδοθήλιο παρόλο τα 4,4 χιλιοστά αξονικού μήκους και τα 3,6 χιλιοστά της οπτικής διαμέτρου του ενθέματος. Πώς λειτουργεί? Οι εικόνες που λαμβάνει ο ασθενής μας με την ένθεση του SYNC-IMD, χάρη στα οπτικά του στοιχεία ευρείας γωνίας, μεγενθύνονται κατά 2,7 φορές. Λόγω της ένθεσής του στο σάκο, δεν υπάρχει καμία σχετική κίνηση μεταξύ του οφθαλμού του ασθενή μας και του τηλεσκοπίου, καθώς δεν υπάρχουν και οπτικές εκτροπές. Έτσι, προσφέρουμε στον ασθενή μας ένα πεδίο όρασης 20 μοιρών, με τη μεγένθηση των 2,7 φορές που, όπως προείπα, μεταφράζεται σε μια προβολή 54 μοιρών του κεντρικού οπτικού πεδίου, επιτρέποντάς του να δει εικόνες που προηγουμένως ο ασθενής μας δεν μπορούσε να αναγνωρίσει. Ποιος είναι ο στόχος μας, μπορεί να με ρωτήσετε? Με την πάροδο 3 περίπου εβδομάδων από την επέμβαση, ο ασθενής μας στον οφθαλμό που έχει γίνει η ένθεση με το SYNC-IMD, επιλέγουμε τον οφθαλμό με την καλύτερη μακρινή οπτική οξύτητα για καλύτερα αποτελέσματα, να το χρησιμοποιεί για την κεντρική του όραση, την αναγνώριση πλέον προσώπων, την παρακολούθηση τηλεόρασης ή την προβολή πινακίδων. Επίσης, να το χρησιμοποιεί με τη βοήθεια γυαλιών για κοντά για ανάγνωση. Τον οφθαλμό χωρίς το τηλεσκόπιο να το χρησιμοποιεί για περπάτημα και κίνηση στο χώρο, κάνοντας χρήση της φυσικής περιφερικής όρασης. Το πρωτόκολλο που είναι αμερικάνικο και χρησιμοποιούμε και στην Ευρώπη ακολουθεί τους τρεις βασικούς πυλώνες. Μια σειρά από προχειρητικές εξετάσεις για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας ενός ασθενούς για την ένθεση του SYNC-IMD από μια διεπιστημονική ομάδα χειρουργών, medical retina experts και low vision experts. Την επιτυχή επέμβαση καταράκτη και την ένθεση του τηλεσκοπικού φυσικά ενθέματος και τέλος τη μετεχειρητική αποκατάσταση. Το πρωτόκολλο θεραπείας εσχεδιαστεί για να βοηθήσει τους χειρουργούς και τους ασθενείς να επιτύχουν βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται η κατάλληλη επιλογή ασθενών? Είναι βασικό κριτήριο. Είναι βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ένθεση του SYNC-IMD γίνεται μόνο στον ένα οφθαλμό, σε αυτόν με την καλύτερη μακρινή οπτική οξύτητα. Τα κριτήρια επιλογής τα βλέπετε, των υποψηφίων, και θα παραθέσω, για ένθεση του SYNC-IMD περιλαμβάνουν ηλικία πάνω από 55 έτη και με καταράκτη στον οφθαλμό που θα γίνει η ένθεση. Μία αναστρέψιμη τελικού σταδίου εκφύλιση οχράς κοιλίδος, ξηρής ή υγρής μορφής που δεν έχει ενδοϊαλωδική ένεση για τουλάχιστον 6 μήνες.
αμφωτερόπλευρη γεωγραφική ατροφία ή κάποια ουλίδης κοειδής με συμμετοχή του κεντρικού βοθρίου. Best corrected distant visual acuity μεταξύ 20-80 με 20-800, αμφωτερόπλευρα. Κερατοειδή μας φυσικά να μην έχει καμία σοβαρή παθογένεια, να μην έχει υποβληθεί ο ασθενής σε χειρουργική επέμβαση καταράκτη στον πιθανό οφθαλμό ένθεσης του SYNC-IMT, στον άλλο οφθαλμό μπορεί να έχει κάνει καταράκτη. Βάθος του προστίου θαλάμου 2-2,5 χιλιοστά, να είναι αρκετά βαθύς ο θάλαμος, για να αποφύγουμε σε long-term endothelial cell loss. Το μίνιμουμ λοιπόν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1600 ενδοθυλιακά κύτταρα πριν από την επέμβαση και επαρκή περιφερική όραση στον οφθαλμό που δεν λαμβάνει το εμφύτευμα. Τέλος, ένας εξωτερικός προσομοιωτής τηλεσκοπίου θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε τον κατάλληλο οφθαλμό για την ένθεση του SYNC-IMT. Επιλέγουμε πάντα τον οφθαλμό για χειρουργική επέμβαση που έχει βελτίωση κατά μίνιμουμ 5 γράμματα στο διάγραμμα του ETTRS με τη χρήση του εξωτερικού προσομοιωτή τηλεσκοπίου. Θα πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι ο ασθενής θα πρέπει να έχει ισχυρό κίνητρο και αφοσίωση, να καταλαβαίνει βασικές αρχές της παρεχόμενης τεχνολογίας, να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, εκεί πολλές φορές την πατάμε εμείς χειρουργοί, να έχει υποστήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον και να έχει επαρκή αντίληψη και να μην έχει φυσικά κάποια νοητική στέρηση. Η εμφύτευση είναι απλή για skilled surgeons. Διενεργείται κατά τον χρόνο χειρουργικής επέμβασης του καταράκτη φυσικά. Τοποθετείται μέσα στο σάκο, όπως θα δείτε και στο animation, αλλά οι εξαιρετικοί συνάδελφοι θα σας δείξουν real-time surgeries. Επιτυγχάνεται έτσι μια εμετροπική μέσης απόστασης όραση. Το ένθεμα είναι το ίδιο για όλους τους ασθενείς, με ένα εύρος 1,5 με 8 μέτρα περίπου. Εκεί είναι το δυνατό σημείο αυτού του ενθέματος. Και για την κοντινή και τη μακρινή όραση, μετά από την πάροδο τουλάχιστον 3 μηνών, ίσως χρειαστεί η χωρίση γυαλιών. Εδώ το βλέπετε μέσα στο σάκο. Θα δούμε το real μετά βέβαια. Η μεταχειρητική αποκατάσταση αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής διαδικασίας ένθεσης τέτοιων ενθεμάτων. Και πρέπει εμείς οι χειρουργοί να μην λέμε στους ασθενείς μας έγινε ένα επιτυχημένο χειρουργείο και τελειώσαμε με αυτό. Οι ασθενείς μας θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με μια ομάδα ειδικών χαμηλής όρασης, που στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε τέτοια ομάδα. Η Αμερικάνικη εταιρεία έχει δει ότι χρειάζεται υποστήριξη και στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και μας βοηθούν. Στόχοι λοιπόν της αποκατάστασης των low vision experts είναι η αξιολόγηση της οπτικής λειτουργίας και των περιορισμών αυτής όπως βλέπετε, βελτίωση της ικανότητας των ασθενών να χρησιμοποιούν την όρασή τους, εκπαίδευση των ασθενών στη νέα τεχνική, πώς να διαβάζουν πλέον, να κάνουν γρηγορότερα το neuro adaptation και να μπορούν σε κάποιες φορές να παίρνουν το benefit από την έκεντρη όραση, παροχή κινήτρων φυσικά στους ασθενείς ώστε να συνεχίσουν τη βελτίωσή τους μετά την επέμβαση. Η πρόοδος αυτή μετράται σε 5, όπως βλέπετε, βασικούς τομείς, βασικών ικανοτήτων. Δεξιότητες θέασης, ανάγνωσης, οπτικοκινητικής ενσωμάτωσης, διαβάσματος και τέλος κινητικότητας. Πάμε λοιπόν να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε όσο περισσότερους ασθενούς τελικού σταδίου AMD. Πώς θα το πετύχουμε αυτό θα με ρωτήσετε. Από τη στιγμή που εντοπίσετε και επιλέξετε έναν ασθενή με AMD που νομίζετε ότι πληρεί τα κριτήρια που προαναφέραμε για την ένθεση του SYNC-IMT, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα εξειδικευμένα κέντρα πλέον που έχουν επιλεχτεί και στην Ελλάδα, από τη Samsara Vision και σε όλη την Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι το OMA και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το OMA σαν συνεργάτη στην Ελλάδα, για περαιτέρω έλεγχο. Όταν θα έρθει ο ασθενής σας στο κέντρο, στο εξειδικευμένο, στο όμα συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα περιλαμβάνει επιλογή των κατάλληλων ασθενών και προχειρητική εξέταση μειωμένης όρασης με τη βοήθεια του εξωτερικού τηλεσκοπίου, χειρουργική επέμβαση και την ένθεση του SYNC-IMT, μεταχειρητική εξέταση μειωμένης όρασης και συνεδρίες, μπορεί 3, 4, 5, 6 ανάλογα τον ασθενή, τις οποίες για την αποκατάσταση της όρασης ώστε να μεγιστοποιηθεί η νέα όραση του ασθενούς. Έτσι βλέπετε έχουμε όλο το κύκλο από την αρχή μέχρι το τέλος στήριξης και από την εταιρεία και από το εξειδικευμένο κέντρο και την ομάδα
και των χειρουργών και των low vision, ώστε ο ασθενής σας σε κάθε σημείο να έχει την υποστήριξη μέχρι την τελική αποκατάστασή του. Για την διευκόλυνση τη δικιά σας, δημιουργήσαμε ένα online demand portal. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ καινοτόμο. Μπορείτε να σκανάρετε, αν έχετε την καλοσύνη, το QR code και αμέσως στο κινητό σας θα μπορείτε να επιλέξετε, να βρείτε όλες τις πληροφορίες, να τις κατεβάσετε στο κινητό σας, να τις μοιράσετε με τους συναδέλφους σας, ακόμα και με τους ασθενείς σας. Θα δείτε πολλά βίντεο, θα δείτε πολλά patient testimonials, θα δείτε όλη την χειρουργική αντιμετώπιση, θα δείτε indications, contraindications, τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να το σκανάρετε και να πάρετε όλη την πληροφορία που θέλετε. Χάρη λοιπόν στο SYNC IMT και στο ΟΜΑ, έχουμε πλέον τη δυνατότητα και στην Ελλάδα να επαναφέρουμε την ελπίδα για καλύτερη όραση στους ασθενείς μας με ηλικιακή εκφύλιση οχράς χιλίδας τελικού σταδίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.